samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Και την Ελλάδα και στο εξωτερικό θα απασχολήσει και η δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής. Όχι η δραστηριότητα η κοινοβουλευτική, η πολιτική. Εμείς τη Χρυσή Αυγή δεν λέμε ότι είναι ακροδεξιά όπως τη σχολιάζουν τα διάφορα κανάλια. Λέμε ότι είναι ναζιστική οργάνωση από που πυρήνα τους είναι παρακρατική. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν να φτιαχτεί δολοφονική οργάνωση που θα χτυπήσει πρώτα το κίνημα και γενικότερα οποιαδήποτε αμφισβήτηση του συστήματος, την οποία αυτή τη στιγμή, παρότι την καταγγέλνουν τα αστικά κόμματα, την αξιοποιούν για τη δική τους πολιτική. Την αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα. Και η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες. Ήδη και για τις εκλογές κατέβηκε και για άγρα ψήφων μπροστά στα θολά νερά, είπε συγκεκριμένα και είχε γραμμή ανακατάληψης των πόλεων. Τους έδωσε φτερά να χτυπήσουν το μεταναστευτικό κίνημα. Από εκεί και μετά έκαμε ξένιο ζεύς με πρακτικά μέτρα και τους έδωσε ανοιχτό το δρόμο για να μπορέσουν να δράσουν. Αυτό είναι επικίνδυνα φαινόμενα, τα αντιμετωπίζουν με επιπολαιότητα. Η Χρυσή Αυγή είναι νεοναζιστικό κίνημα στην Ελλάδα και αποτελείται από δολοφόνους και πρέπει όλοι να παίρνουν τα μέτρα τους, και αυτό κάνουμε κι εμείς, γιατί είναι ένα πρόβλημα για να περάσουν τα μέτρα χωρίς να συγγύσει το λαϊκό κίνημα. Να δημιουργήσουν κατάσταση έκρηθμη να μπορεί να περάσουν τα μέτρα, δουλεύουν για το σύστημα και για όλους τους μηχανισμούς τους. Να μην πέφτουν στη λούμπα του λαϊκισμού προπάντων. Γιατί αυτά που κάνουν δίθεν βοήθεια στους γέρους ή βοηθούν κάποιους που ταλαιπωρούνται στα διάφορα κέντρα των μεταναστών, είτε για αίμα το οποίο καλούν να δώσουν κτλ., είναι στάχτη στα μάτια, είναι λαϊκισμός για να δείξουν ότι πραγματικά είναι μια δύναμη η οποία έχει λαϊκό έρισμα και νοιάζεται για την εφαρμογή των νόμων. Βλέπετε εσείς τι γίνεται σε κάθε χώρο. Στα δικαστήρια τώρα έχουν οδηγηθεί σε πρώτη φάση σε Μεσολόγγι κτλ. Υπάρχουν στην Καλαμάτα διάφορα κρούσματα. Τέτοια κρούσματα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να τα δεχτούμε και στη Σάμο. Δείχνει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή της. Και πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ επιφυλακτικός, άγρυπνος, αλλά αυτό που θα χτυπηθεί είναι να μην έχει λαϊκό έρισμα οι αξίες οι οποίες θέλουν να καλλιεργήσουν τον ελληνικό λαό ή ότι έχει κανένα πρόγραμμα λύσης των ελληνικών προβλημάτων. samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.